Σοκ προκαλεί ο αριθμό των θυμάτων από την αεροπορική τραγωδία στην Αλγερία, όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφο συνετρίβει με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 257 άτομα. Ανάμεσά του βρίσκονται και τα 10 μέλη του πληρώματο. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αλγέρι, κοντά στην πόλη Μπλίντα, στην επαρχία Μπουφάρικ. Το αεροσκάφο συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, τόσο άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμή τα αίτια του δυστυχήματο. Στο αεροσκάφο επέβαιναν στρατιωτικοί με τι οικογένειέ του. Το Reuters επικαλούμενο αξιωματούχο του κυβερνώντο κόμματο FLN μετέδωσε ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και 26 μέλη του μετόπου Πολυσάριο για την απελευθέρωση τη Δυτική Σαχάρα. Το αεροσκάφο συνετρίβησε έναν αγρό λίγο μετά την απογείωσή του στην περίμετρο του αεροδρομίου. Στα πλάνα που μετέδιδαν τα τηλεοπτικά δίκτυα, διακρίνεται μαύρο πυκνό καπνό δίπλα σε αυτοκινητόδρομο και πλήθο αξιωματούχων ασφαλεία και άλλων προσώπων να βρίσκεται κοντά στον τόπο τη συντριβή. Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 130 διασώστε των υπηρεσιών τη πολιτική προστασία και 14 ασθενοφόρα. Δυστυχώ όμω δεν επέζησε κανεί. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται, το αεροσκάφο είχε κατεύθυνση το Τιντούφ στα νότια τη χώρα, όπου βρίσκονται προσφυγικοί καταβλισμοί των Σαχράουι. Παρόμοιο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, στι 12 Φεβρουαρίου του 2014, όταν αεροσκάφο που επίση μετέφερε στρατιωτικού και τι οικογένειέ του συνετρίβει στην Αλγερία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 77 άτομα.